Γράφετε παιδιά. Ναι. Όσον αφορά την υπόθεση του πελάτη μου Στάκη του Μαχνή, θεωρώ ότι έχει ήδη δικαστεί και καταδικαστεί. Ως εκ τούτου, είτε παραβευθεί δικαστήριο και αθώθη, είτε δεν παραβευθεί καθόλου, πλέον έχει καταδικαστεί από το Μαχνή. Ως εκ τούτου, δε μία σημασία έχει πλέον για οποιαδήποτε εξέλιξη. Θα ήθελα όμως να κάνω μία προσωπική παρέμβαση σαν Αντώνη Δημητρίου και σαν δικηγορικά γραφεία Δημητρίου και Δημητρίου ΔΕΠΕ, όπου εκεί είμαστε περίπου 30 δικηγόροι. Με ενοχλεί, γιατί όλοι περνούμε δύσκολα, η κοινωνία περνά δύσκολα, οι θεσμοί περνούν δύσκολα. Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι με ονόματα και διευθύνσεις εδώ και μήνες έχετε αποκαλύψει σκάνδαλα σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις Ολκής. Έχουμε δει στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής με σβησμένα μαύρα γράμματα, ουδέν με πτών, τα ίδια που έχετε αποκαλύψει εσείς οι δημοσιογράφοι. Αυτό που μας προβληματίζει σαν Αντώνη Δημητρίου, σαν πολίτη, γιατί η δικαιοσύνη μας αφορά όλους, είναι το εξής. Γιατί σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία, συνδεδεμένα με πολιτικούς αρχηγούς, με πολιτικά πρόσωπα ή σε μεγάλα λογιστικά ή άλλα γραφεία, συνδεδεμένα ξανά με πολιτικά πρόσωπα και πολιτικούς αξιωματούχους, δεν έχει γίνει καμία έρευνα μέχρι σήμερα. Καμία έρευνα. Κανέναν ένταλμα έρευνα. Δεν έχει σπάσει ούτε μύτη. Δεν σας προβληματίζει για εσάς. Δεν σας προβληματίζει ως πολίτες, ως την κοινωνία. Ποια είναι η δική σας άποψη? Να σας πω. Απευθύνεται προς όλα τα κόμματα. Δεν είναι μορφή ούτε προς την κυβέρνηση, ούτε προς οποιονδήποτε. Απευθύνεται προς όλους. Τους πολιτικούς, πολιτικούς αρχηγούς και όλα τα κόμματα. Τι συμβαίνει. Σήμερα το πόρισμα χτες δημοσιεύτηκε. Και εσείς οι δημοσιογράφοι τα βγάλετε καλά με ονόματα διευθύνσεις και τα πάντα. Κατονομάζουν έκδηλα ποινικά αδικήματα από μεγάλα δικηγορικά γραφεία συνδυασμένα με πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν πήγα σε κανένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο? Σε ένα μεγάλο λογιστικό γραφείο, γιατί δεν πήγαμε εκεί σήμερα? Και δεν επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλοι. Και μιλώ σαν Αντώνης Δημητρίου τώρα, όχι σαν δικηγόρος του Χρυσταγγελίου. Δεν αποτελεί μορφή ούτε προς την αστυνομία, ούτε προς την νομική υπηρεσία. Τους έχω δει να δουλεύουν. Κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν καλύτερα. Το ερώτημα που θέτω προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, να μου απαντήσουν γιατί δεν έγινε καμία έρευνα. Ο πελάτης μου εδώ συγκατατέθηκε εδώ και 6 μήνες, επαρέδωσε τους λογαριασμούς του, τα κομπιούτερ του, τα πάντα. Γιατί δεν συγκατατίθονται και με μεγάλη δικηγορική, όπως τους ονομάζουμε, οι παρόχοι? Γιατί δεν συγκατατέθηκε κανένας? Γιατί δεν πήγαμε ένταλμα έρευνα στα γραφεία του? Κύριε Δημητρίου, ρωτώ. Όλο το σέβας υπάρχει απάντηση. Δεν είναι δουλειά δική μου. Δεν είναι δουλειά δική μου αυτή. Αυτό που λέω είναι ότι σαν κοινωνία δεν πρέπει να ικανοποιούμαστε με 3 έρευνες. Είναι όμως οξύμορο. Μας ικανοποιεί αυτό. Κύριε Δημητρίου, είναι οξύμορο αυτό που λέτε. Αλλά αλλάξετε από την μια την αστυνομία την νομική υπηρεσία. Και από την άλλη λέτε ποιος αόριστα, αφού αυτή είναι η εντεταλμένη από το κράτος να κάνει. Γιατί σταματά το προεδρικό να κάνει. Να σας απαντήσω. Μα δεν έχω, εγώ δεν έχω κανένα, δεν είμαι πολιτικός. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Είναι πολύ εύκολη απάντηση. Η νομική υπηρεσία, ξέρω ότι εργάζονται από 8 πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Και ο γενικός και ο βαθός γενικός. Έχω ζήσει την αστυνομία στο πετσί της στις ανακρίσεις αυτές. Υπερβάλλουν αυτόν οι άνθρωποι. Έχουν κάνει φίλων και ευκαιρών των άνθρωπων και από μόνος του.
Τα παράδοση είναι όλα εδώ και 6 μήνες. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι με αυτόν το θέμα. Γιατί δεν περνά από τη Βουλή πριν να κλείσει η Βουλή ακόμα και τώρα ένα νομοσχέδιο που να ενισχύσουν. Να ενισχύσουν, πραγματικά να ενισχύσουν όμως. Εχθές την νομική υπηρεσία και την αστυνομία να μπορεί. Είμαστε όλοι, επαναλαμβάνω, πολύ ταλαιπωρημένοι. Σαν κοινωνία γενικά. Και σας λέω ότι το γραφείο μου και εγώ προσωπικά θα παρακολουθούμε με άγρυπνο μάτι. Θα τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και αν χρειαστεί να κάνουμε παρέμβαση, σαν γραφείο θα κάνουμε. Γιατί είμαι πολίτης αυτού του τόπου και δικαιούμαι να ρωτώ. Δηλαδή, εσείς σαν δικηγόρος, μπορείτε να προβλέπετε σε καταγγελίες εναντίον συγκεκριμένου δικηγόρου. Όχι, όχι. Θα παρακολουθούμε όλους αυτούς που ψηφίζουμε και βρίσκονται στη Βουλή, στις αρχηγίες πολιτικών κομμάτων και τους λοιπούς που μας ζητούν. Όλους. Δεν βοηθά κανέναν ο ένας να ρίξει ο φρέξιμος στον άλλο. Στο τέλος της ημέρας, εμείς έχουμε ευθύνη, οι πολίτες. Γι' αυτό λέω θα παρακολουθούμε και οφείλουμε όλοι να τα παρακολουθούμε. Η πυρική έρευνα που είδατε πριν την εξέλιξη μέσα από τον Οκτώβριο του 2020. Ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είπε. Ναι, οι άνθρωποι. Πού βρίσκεται η διαδικασία, είναι προς τα τέλη της. Αλλά σας είπα, θέλω να τοποθετηθώ εκτός της υποθέσης του πελάτη. Ο πελάτης μου, σας λέω, δεν έχει σημασία πλέον. Κύριε, είσαστε όλοι, ζείτε στην κοινωνία, ζείτε στην Κύπρο. Εάν πάει δικαστήριο θα αλλάξει κάτι, για θεωθεί. Εάν δεν πάει δικαστήριο θα αλλάξει κάτι, έχει ήδη καταδικαστεί κάτι. Εγώ το εξέλαβα, κύριε. Έχει ήδη καταδικαστεί άνθρωπος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που είπατε το εξέλαβα, ότι εάν δεν συνεχίζετε έτσι θα μου κάνετε εσείς αποκαλύψεις και θα τους άλλους πολιτικούς. Δεν είναι δουλειά δική μου, δεν είμαι πολιτικός. Και εφόσον, λέω θα παρακολουθούμε και αν χρειαστεί και πρέπει να κάνω, κάνουμε σαν γραφείο, σαν ανθρώποι, σαν πολίτες. Ξεχνώ ότι είμαι λειτουργός της δικαιοσύνης. Δεν μπαίνω εκεί. Η δικαιοσύνη όμως με αφορά όλους. Και μόνο τους δικηγόρους ή τους δικαστές ή τις ερευνητικές επιτροπές. Μας αφορά όλους. Χωρίς δικαιοσύνη δεν λειτουργά κράτος. Μα είναι σαν προειδοποίηση προς τα άλλα κόμματα. Είναι προειδοποίηση προς όλους. Και αυτό έπρεπε να κάνει ο Κύπριος πολίτης. Κύριε Δημητρούπη, το σεφαζόμενο αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι θεωρείτε ότι επικρατεί μια ομερτά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για να κρύψουν καταστάσεις. Δεν είμαι εδώ για να κατηγορώ, ούτε δουλειά δική μου είναι και ούτε με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα εμένα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι εδώ, γραπτός πλέον, υπάρχει πολυσέλη διέκθεση η οποία κατά είναι ξεκάθαρον δεικνύει ευθύνες και ποινικές ακόμα. Εσείς ήδη δημοσιογράφοι έχετε αναδείξει σκάνδαλα ορκής και διερωτάτε και πρέπει να προβληματιζόμαστε σαν πολίτες γιατί αύριο το πρωί δεν μπαίνουν με έναν ένταλμα έρευνας σε τρία μεγάλα δικηγορικά γραφεία συνδεδεμένα με πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν μπήκα σε κανένα μεγάλο λογιστικό γραφείο, ακούσατε να μπουν. Ακούσατε. Ποιος ευθύνεται. Ποιος θεωρείτε. Εμείς ευθυνόμαστε, οι πολίτες. Εμείς ευθυνόμαστε για να μην έχουν τα φταίξουν πάντα στους άλλους. Εμείς ευθυνόμαστε, οι πολίτες. Πραγματικά, για τον νό. Και είναι πολύ εύκολο να γύρνουμε στον καναβέ μας και να λέμε είναι όλοι, είναι όλοι άχρηστοι. Σαν πολίτης μπορείτε να προβείτε να ονοματίσετε κάποια λογιστικά επιχειρηματογραφία. Παιδιά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από... Ξέρετε, αρκετά πράγματα τα έχω δει δημοσιευμένα σε όλους σας και μπράβο σας. Δεν χρειάζεται να σας πω. Για το βίντεο, εσείς έχετε εισαγωγή όπως έκανα ο κ. Σιμλούρης. Σας είπα, δεν θέλω να τοποθετηθώ για τον πελάτη μου. Ο πελάτης μου έχει ήδη καταδικαστεί. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα θυμάται κανένας σε τρία χρόνια όταν δικαστεί σε δύο χρόνια αναθωθεί από το δικαστήριο. Έχει καταδικαστεί, αλλά έχει κατακριουργηθεί ο άνθρωπος. Ούτε λογαριασμό ρεύματος δεν μπορεί να πληρώσει το όνομα του. Δεν έχει σημασία πλέον η ομπελάτη μου. Εδώ που φτάσαμε. Αυτό που ζητούμε όμως είναι ίση μεταχείριση. Ίση μεταχείριση. Ισονομία. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε.